Δεν θα τον έλεγα εγώ αλλήλως παράγμα. Επιμένω, κύριε Μητυλινέο. Έχουμε πολύ ικανά στελέχη. Τώρα, αν κάνουν τους πυρήνες τους, ναι, καλά κάνουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα μας τα στελέχη είναι πολύ έμπειρα. Γνωρίζουν πάρα πολύ για τις απαιτήσεις που υπάρχουν, ναι, δε, ώστε να υλοποιείται ένα πρόγραμμα. Κυρία Κίτσου, το γεγονός ότι βλέπετε στελέχη της παράταξής σας να καταφέρονται ακόμα και σε χτυπήματα κάτω, να δίνουν ακόμα και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη δημόσια και αυτά να τα βλέπει ο κόσμος. Υποθέτω ότι σας προβληματίζει ως γραφείο νησιού αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, εμείς δεν κρυβόμαστε. Νομίζω αφήσαμε και μια γενική συνέλευση ανοιχτή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, ναι, και είναι γνωστό σε όλους. Υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση κάποιων στελεχών μας από την άσκηση. Αυτό είναι δικαίωμά τους, ναι. Έτσι, αλήθεια, νομίζω, ναι, λοιπόν ότι. Αν εξαιρέσω τον τρόπο που γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με όλη αυτή την ένταση, νομίζω ότι δείγμα υγείας είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει περίπτωση, κυρία Κίτσου, να μαζέψετε όλα αυτά κάποια στιγμή και να εμφανίσετε, ας πούμε, ως κομματική οργάνωση ένα συνδυασμό, όπως λέτε κι εσείς? Εγώ πιστεύω αυτό που λέτε. Ναι, εγώ το πιστεύω, κύριε Μητυλινέο. Πιστεύετε ότι θα γίνει, δηλαδή, ναι, τελικά? Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που λέω. Παρόλες και θα είναι πολύ μικρές οι απώλειες, θα λέγα, σε ποσοστό. Μπορεί να μην είναι στο 100%, αλλά θα είναι πολύ μικρές. Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Και πιστεύω, γιατί νομίζω ότι κανείς από τα στελέχη μας δεν είναι άνους να χτυπήσει πάνω στον τοίχο με 100, ναι, χιλιόμετρα. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν, σωστά αναπτύσσουν τις θέσεις τους χρονικά, γιατί περνάει ο καιρός και θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι πρεσβεύει ο καθένας. Και νομίζω ότι η σύνθεση, όταν θα έρθει η ώρα, θα γίνει. Και νομίζω ότι θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με ευρή αποδοχή, το οποίο, όπως είναι γνωστό, για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα είναι ακρεφνός ΠΑΣΟΚ. Διότι στις τοπικές έχουμε πει κοινωνίες, υπάρχουν και στελέχοι που θα σπαστούν ένα πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά της ομάδας και ισχύει για όλους, όχι μόνο για τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αξιόπιστη πρόταση για μένα, αν δεν είναι πλαισιωμένη με την εγγύηση προσώπων με γνώσεις που μπορούν να προσφέρουν και με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προτεραιότητων για το τι έχει ανάγκη η Σαντορίνη. Και είναι κρίμα, κύριε Μητυλινέο, να χάσουμε άλλο χρόνο για τη Σαντορίνη. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν τα περισσότερα στελέχη της αυτοδιοίκησης με εμπειρία, με επιτυχίες, με αποτυχίες κλπ. Γι' αυτό του περνάμε τα βάσανα, κύριε Μητυλινέο. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες. Είναι κατανοητό, δεν είναι κακό. Εγώ δεν καθόλου, λέω ότι είναι κακό. Καθόλου δεν είναι. Αλλά εκείνο που θεμητό προβληματίζει πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλώ μαζί τους και πιστεύω ότι και εσείς μιλάτε, είναι ότι μετά τις προσωπικές αυτές, μετά τις προσωπικές επιθέσεις, κατά κάποιο τρόπο δυσκολεύεται, δεν μπορούν να καταλάβουν μάλλον πώς θα καταφέρετε να γεφυρώσετε αυτό το χάσμα που έχει ανοίξει και να φέρετε κοντά στελέχη που έχουν ανταλλάξει κατηγορίες. Εντάξει, σας είπα ότι μπορεί να μην είναι δυνατό στο 100%, αλλά εγώ, ναι, πιστεύω σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πότε θα επίσης ασχοληθεί το γραφείο του ΠΑΣΟΚ μας? Κάτι πει την άλλη φορά να δούμε τον Καποδίστρια. Τώρα μιλάμε τον Καλλικράτη. Το Καλλικράτη, το ίδιο, για το ίδιο σχέδιο μιλάμε, ναι, που είχε άλλη ονομασία. Περιμέναμε Καποδίστρια, που είχε άλλη ονομασία, και μακάρι το αποτέλεσμα αυτή τη μεταρρύθμιση να είναι ο Παρθενώνας αυτοδιοίκηση. Μακάρι. Θα το ασχοληθούμε στην τελική ευθεία, φαντάζομαι, αμέσως όταν θα έχουν καθοριστεί και οι διαστάσεις του γηπέδου και όλοι, ναι, οι παίκτες. Εσείς θα είστε υποψήφια, κυρία Κίτσου, εμείς, σε κάτι? Εγώ είμαι γραμματέας του, ναι, ΠΑΣΟΚ, ναι, κύριε Μητυλινέο, μέχρι την λήξη της θητείας μου θα παραμείνω στη θέση αυτή. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι θα φύγετε. Δεν είπα μόνο να παραιτηθείτε. Υπάρχει ασυμβίβαστο, δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι είναι τώρα κάτι παρούση. Εγώ είμαι υποχρεωμένη στο χώρο. Ασυμβίβαστο δεν υπάρχει. Έτσι, δεν δεν νομίζω, εγώ δεν θα αναλωθώ σε πρόσωπα. Σας είπα ότι είμαι υπέρ μιας συλλογικής προσπάθειας, η οποία θα έχει συγκεκριμένη στόχευση, τις βασικές προτεραιότητες, με συγκεκριμένες εγγυήσεις, γιατί δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος από αυτό το νησί, που είναι πραγματικά δώρο Θεού. Είναι φοβερό. Ο εχθρός για μένα είναι απ' έξω. Ο ανταγωνισμός είναι απ' έξω. Έτσι, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι που έχει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον για μας. Μου κάνει εντύπωση που μιλώ με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι μου φίλοι εμένα είναι από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και μιλώ μαζί τους και βλέπω ότι κάθε ένας ξεχωριστά, μιλώ για τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, ας τα χαρακτηρίζω έτσι, έχουν επαφή με το κόμμα. Δηλαδή, τους ακούω να μιλούν, να λένε ότι εγώ μίλησα με εκείνον, μίλησα με τον έναν, μίλησα με τον άλλον, και να εκφράζει ο καθένας μια σιγουριά για τον εαυτό του. Τους ακούω και είμαι περίεργος.
Δηλαδή είμαι περίεργος να δω πώς θα μπορέσει η Σοφία Κίτσου που θα πέσει στους ώμους σε αυτό το βάρος. Πραγματικά θα ήθελα να το δω. Αυτό θα είναι μια από τις έτσι, εικόνες που περιμένω να δω. Κάτι, κύριε Μητυλίνε, μέσα στη συνέλευση αυτή που υποθέτω ότι θα γίνει, που θα έρθουν όλα αυτά τα στελέχη να δω πώς θα μπορέσετε να παίξετε το ρόλο του Γενικού Γραμματέα των Ενωμένων Εθνών. Ναι, νομίζω ότι είχατε προβάλει και κάποιες απορίες τότε όταν σας είπα φέρτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνέλευση και αφήστε τα λεφτά. Μια κομματική συνέλευση δεν είχαμε ξαναπάει. Και εκ των υστέρων μου είπατε πολύ καλό αυτό που έγινε. Μ' άρεσε. Και όσο πολύ και καλό και για το. Όσο και αν. Και εντάξει, ένα 12 λεπτό υπήρχε μια ένταση και η συνέλευση ήταν 5 ώρες. Και είπα μακάρι να το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Και το είχατε πει τότε. Εγώ θεωρώ, όχι μόνο εγώ, αλλά αυτό το γραφείο με αυτά τα άτομα έχουμε δώσει δείγματα γραφής ως προς το εξής. Δεν αποτελέσαμε σε καμία εκλογική διαδικασία στρατό κανενός. Νομίζω ότι δώσαμε χώρο σε όλους. Παράδειγμα, στις βουλευτικές εκλογές δεν αποτέλεσε το γραφείο. Ναι, ναι, αυτό είναι το γραφείο το οποίο στήριξε μονομερώς. Αυτό καταλογίζεται στα θετικά σας. Ότι σε ένα γραφείο δεν πήρατε θέση περί υποψήφιου. Αυτό είναι σωστό. Αντιθέτως, δώσαμε χώρο σε όλους τους υποψήφιους. Κάναμε τον απολογισμό μας μαζί με όσους μπόρεσαν και ήρθαν. Και δώσαμε τη μάχη μαζί. Σε αυτή τη μάχη, όλα αυτά τα στελέχη που λέτε ήταν ο καθένας από το μετερίζι του ενεργός. Δηλαδή δεν ήταν κανείς σπίτι του όταν δόθηκε η μάχη των βουλευτικών εκλογών. Επίσης, στο προήμιο της επιτυχίας των βουλευτικών, που ήταν οι ευρωεκλογές, πάλι δώσαν τη μάχη όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και βρέθηκαν κάτω από το ίδιο ταβάνι άνθρωποι που εκείνη τη στιγμή δεν μιλούσαν. Γιατί νομίζω ότι είναι βαθιά εν τέλει δημοκράτες, ότι ο καθένας έχει γράψει ιστορία στο χώρο όπου έχει ασχοληθεί. Σαφώς υπάρχουν διαφωνίες, σαφώς κάποια στιγμή ξεφεύγουν από τα όρια κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι γνώμονας και βάσει όλων, νομίζω ότι είναι το καλό της Σαντορίνης. Δηλαδή, δεν είναι τόσο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ούτε λεφτά έχουν βάλει στην τσέπη τους για ιδιόφελος και, και έχουν υπηρετήσει τη Σαντορίνη. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε την καλή διάθεση και τα επιχειρήματα εκείνα που θα οδηγηθούμε σε ευρείες συνενέσεις, αν όχι όχι του 100% σας λέω για να μην είμαι υπερβολικά αισιόδοξη, αλλά ένα πολύ ψηλό ποσοστό, είναι πολύ ψηλό ποσοστό και θα υπάρχει και μάλιστα το σχέδιο Καλλικράτη είναι μια τεράστια ευκαιρία. Γιατί πιστεύω ότι και με την αναβάθμιση των τοπικών συμβουλίων παίζει σημαντικό ρόλο ακόμα και ο επικεφαλής ενός τοπικού συμβουλίου. Ναι, ναι. Διότι αν δείτε το σχέδιο, παίρνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις, χαράζεται μια πολιτική, πάει το πρόγραμμα, συμμετέχει στα δημοτικά με μια άλλη, έχει δική του οικονομική αυτοτέλεια για τα πράγματα της καθημερινότητας και αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα υπάρξει χώρος για όλους. Μάλιστα. Κυρία Κίτσου, είναι ακριβώς δύο, βέβαια για όσους δουν την εκπομπή μας στις 3 το μεσημέρι δεν θα είναι δύο, είναι ζωντανά από το ραδιόφωνο όπως είπαν και μας ακούν ραδιοφωνικά όλοι οι ακροατές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε σε σχέση με το θέμα της συζήτησής μας που ήταν οι 100 πρώτες μέρες. Έχω την εντύπωση όμως ότι υπάρχει, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, υπάρχει μια αναμονή στον κόσμο. Ακόμα και αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία συνεχίζουν να δίνουν μια. Συνεχίζουν την περίοδο χάριτος προς την κυβέρνηση, χωρίς να την κακολογούν κλπ. Βέβαια, η αντιπολίτευση να κάνει και τη δουλειά της εδώ που τα λέμε, και πολλοί κατηγορούν τον Αντώνη Σαμαρά ότι μάλλον χλιαρά κάνει αντιπολίτευση. Εσείς από τον κόσμο της Σαντορίνης ακούτε καλά λόγια για τις πρώτες αυτές 100 μέρες? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μητυλινέ, νομίζω και το είπαμε και πριν ότι ο γενικές γραμμές ο απολογισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διότι, για θυμίστε μου πότε υπήρξε κυβέρνηση τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να φέρει τέτοιο νομοθετικό έργο σε τέτοιες συνθήκες. Επίσης, θυμίστε μου πότε ο Υπουργός Οικονομικών ήταν τόσο ψηλά σε δημοτικότητα. Καλά, στην αρχή είναι, εντάξει. Στην αρχή συνήθως είναι. Κύριε Μητυλινέ, μιλάμε για μια εποχή όμως που πάρθηκαν δύσκολα μέτρα και μιλάμε για δημοσκοπήσεις που γίνανε τελευταία, που φυσικά δεν είναι κριτήριό μας οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι ένα δείγμα του πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Πότε δεν υπήρχε ποτέ Υπουργός Οικονομικών με τέτοια υψηλή δημοτικότητα σε φάση κρίσης με την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα. Όχι κατά ανάγκη τρομερά ευχάριστα. Εγώ νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι βέβαιη, και αυτό το είχα πει και προεκλογικά, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένας πολιτικός, ο οποίος ό,τι λέει Γιώργος το εννοεί. Συγγνώμη, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας πολιτικός που ό,τι λέει το εννοεί. Και το αποδεικνύει